Σοκ στον αθλητικό κόσμο και της Κρήτης και αποτροπιασμό ειδικότερα στην κοινωνία του Ρεθύμνου που ακόμα δεν έχει πουλώσει τις πληγές της από τη μεγάλη υπόθεση παιδεραστίας που αποκαλύφθηκε πριν από χρόνια. Προκαλεί είδηση της εμπλοκής του 28χρονου ποδοσφαιριστή Δημήτρη Κραβαρίτη σε υπόθεση ασέλγεια σε βάρος ενός 4χρονου αγοριού στο Αγρίνιο. Σε βάρος του νεαρού άνδρα σκέφτηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της διενέργειας γενετήσεων πράξεων με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση, ενώ η φωτογραφία και τα στοιχεία του δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής ο 28χρονος παραμένει ελεύθερος, καθώς δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Μάλιστα, νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η μη σύλληψη του 28χρονου δεν οφείλεται σε παραδρομή και επίκειται η κλίση του για απολογία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει και τη σύλληψή του. Το πλέον σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η μητέρα του νεαρού άνδρα, καθώς το αγοράκι φέρεται να ήταν το παιδί στο οποίο έκανε babysitting. Όπως αποκαλύφθηκε, η νταντά μητέρα φέρεται να έκανε πλάτες στον 28χρονο ποδοσφαιριστή για να σελγεί στο κορμάκι του μικρού αγοριού. Ο Δημήτρης Κραβαρίτης πριν από 7 χρόνια και σε ηλικία 21 ετών βρέθηκε στην Κρήτη ως ποδοσφαιριστής αρχικά στην ομάδα της Επισκοπής Ρεθύμνου και εν συνεχεία στον Άρη. Ο ίδιος είχε αναπτύξει δεσμούς φιλίας με αρκετούς συναθλητές του και άλλους παράγοντες του τοπικού ποδοσφαίρου που πλέον είναι σοκαρισμένοι από τις τελευταίες αποκαλύψεις. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής από το Αγρίνιο στη διάρκεια της παραμονής του στο Ρέθυμνο τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται πως δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν για τις αρρωστημένες ωρέξεις του. Η αθλητική καριέρα του 28χρονου σήμερα ποδοσφαιριστή ξεκίνησε το 2008 από την ομάδα Ελπίδων Αγρινίου. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο για να παίξει στην ομάδα της Επισκοπής ως μεσοεπιθετικός, ενώ το 2015 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη Ρεθύμνο αγωνιζόμενο στην ίδια θέση. Το 2021 τον βρήκε να αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕ Μεσολογγίου, ενώ σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι της δικής του άρρωστης ιστορίας, όταν η αθλήτρια Σοφία Μπεκατόρου, με αφορμή τη δική της περιπέτεια, κατήγγειλε δημόσια ότι υπήρχε αστυνομική έρευνα σε βάρος αθλητή που υπηρετούσε τότε τη θητεία του για κακοποίηση μικρού αγοριού. Βάσει των τότε στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, ο πατέρας του 4χρονου κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές Αγρινίου την 52χρονη μητέρα και το γιο της ότι κακοποιούσαν το παιδί του. Οι γονείς του ανήλικου υποψιάστηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν διαπίστωσαν αλλαγή στη συμπεριφορά του, αλλά και όταν είδαν κάποιες από τις ζωγραφιές του. Τότε απευθύνθηκαν σε ειδικό, ο οποίος επιβεβαίωσε το χειρότερο εφιάλτη τους. Χθες το βράδυ η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 28χρονου Δημήτρη Κραβαρίτη του Ευθυμίου, γεννηθέντα την 1η Ιουλίου 1994, με σκοπό την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανήλικων και των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αστυνομικές αρχές για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας, ενώ διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Στο Ρέθυμνο πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία σχετική καταγγελία στην υποδιεύθυνση ασφαλείας.